Γίνα σιγά σιγά και να βγω τα χέρια σου! Κατέβασε τη ματήλα! Πειρατή, τι κάνεις εδώ? Βρήκα το σημάδι το οποίο θα με οδηγήσει στους θησαυρούς της πόλης σας. Προχώρα στο σύνθημα. Αργό, Λευκός Πύργος. Ποιο είναι το παρασύνθημα? Βόλος. Πειρατή μου, καλώς ήρθες στην πόλη μας. Ακόμα δεν το φόρεσα και μου έδειξε το πρώτο σημάδι. Αγαπητοί φίλοι, βρίσκομαι στη Νέα Ιωνία του Δήμου Βόλου, όπου εδώ βρίσκεται ένας θησαυρός. Αγαπημένος μου, ακολουθήστε με. Πειρατή. Μην αγχώνεσαι καθόλου, νεαρέ. Το όνομά σου? Λάμπρος. Χάρηκα. Πολύ. Για πες μου, τι είναι αυτός ο θησαυρός εδώ? Αυτός ο θησαυρός που βλέπεις είναι από την ναυμαχία του Ναυμαρίνου. Είναι καράβια που υπήρξαν στην ναυμαχία του Ναυμαρίνου. Η ναυαρχίδα των Ρώσων, το Αζόφ, το ελληνικό ατμόπλιο Κρατερία, η αγγλική ναυαρχίδα Άζια. Και τέλος, η γαλλική ναυαρχίδα La Sirene. Υπέροχα αριστουργήματα, αλλά μια απορία, Λάμπρο. Ποιος τα φτιάχνει αυτά όλα? Τα κάνει ο πατέρας μου. Πού βρίσκεται τώρα? Στο εργαστήριό του και εργάζεται. Πάμε να στον δείξω. Και γρήγορα. Πειρατή, από εδώ ο πατέρας μου. Γεια σας. Μας βρήκε ο πειρατής. Να τόσο καλλιτέχνης, Λάμπρο. Το όνομά σου, καπετάνιο? Αντώνης Τζούμος. Εγώ σας αφήνω να τα πείτε. Φεύγω. Okay. Καπετάν Αντώνη, τι είναι αυτά εδώ όλα? Αυτά είναι καράβια τα οποία έχω φτιάξει και τα τοποθετώ σε κουτιά αεροστεγός. Και τα τρώνε οι αράχνες. Συγκεκριμένα, αυτό το κουτί είναι το αγαπημένο μου. Να το ανοίξω να το δεις. Με μεγάλη χαρά. Αυτό είναι το καράβι, ο πρίγκιπς, το καράβι του βασιλιά της Αγγλίας. Πόσο καιρό σου πήρα το φτιάξει αυτό? 1,5 με 2 χρόνια. Και αυτό εδώ ποιας χρονολογίας είναι? Περίπου είναι προ 20-25 χρόνια. Πάμε να σας δείξω επάνω το εργαστήριό μου. Τρέχοντας. Πειρατή, εδώ είναι το εργαστήριό μου. Θησαυροφυλάκιο. Αυτό είναι το καράβι που έφερε το Καποδίστρια από την Αγγλία στην Ελλάδα και φτιάξε το κράτος. Αγαπητοί φίλοι, αυτή η στιγμή στο θησαυροφυλάκιο είναι από τις αγαπημένες μου. Εδώ. Εδώ. Αυτά, καπετάν Αντώνη, είναι εργαλεία όλα για να φτιάξεις τα καράβια? Αυτά και άλλα τόσα. Σε αυτά γίνονται όλα τα εξαρτήματα από τα καράβια. Αυτό τελειοποιήθηκε? Αυτό σχεδόν τελειοποιήθηκε. Περίπου σε κάτι τέτοιο σε αυτό εδώ είμαι εγώ καπετάνιος επάνω στο θερμαϊκό. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι
μεταγενέστερα από την Αργό. Μάλιστα. Είναι ρωμαϊκή μονοήρης. Ναι. Καπετάνιο Αντώνη Τζούμα, σε ευχαριστώ που με φιλοξένησες εδώ στο εργαστήριό σου. Τα χέρια σου όντως βγάζουν διαμάντια. Σε ευχαριστώ και καλές θάλασσες. Να είσαι καλά. Θαυμάζεις την Αργό μας, Πειραντή? Μόνο για θαυμασμό είναι. Όπως τα λες, Πειραντή μου. Καλώς σας βρήκα. Αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Ντόκος Νίκος είναι απόστρατος υπτάμενος, είναι η ψυχή και η φωνή της Αργούς για την Ελλάδα μας. Πειρατή μου, πριν σου μιλήσω για την Αργό, θέλω να σου κάνω μια κατάδειξη του χώρου, εδώ που είμαστε. Εδώ είναι το συντριβάνι της Αργούς, απέναντί μας ακριβώς βλέπεις το Δημαρχείο του Βόλου, το οποίο κτίστηκε από έναν φοβερό αρχιτέκτονα τον Χειμώνα, είναι η Μακαρίτης πια. Εάν γυρίσουμε λίγο προς τα εκεί, θα δεις ένα από τα πιο παλιά ξενοδοχεία του Βόλου, πάνω από 100 χρόνια, Hotel Yorkos. Αμέσως μετά είναι το 2 και δεξιότερα είναι η παλιά βιβλιοθήκη. Και βέβαια εδώ μπροστά βλέπουμε την Αργό μας. Εξαιρετικά κτίρια σε πάρα πολύ ωραία περιοχή. Από εδώ έρχονται από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα. Αυτή είναι η κυρία είσοδος του Βόλου. Ναι. Που όπως τη βλέπεις την έχουμε πεντάμορφη με τα λουλούδια και με τα δέντρα τα σωστά. Αριστερά έχουμε το λιμάνι μας που εδώ αράζουν οι ψαρόβαρκες και γίνεται και μικρό εμπόριο ψαριών. Ναι. Πιο αριστερά ακόμα μπορούμε να δούμε όλα τα επαγγελματικά ιστιοφόρα που είναι από εδώ μέχρι όσο πιάνει το μάτι σου. Ναι. Και δεξιότερα πάλι είναι ο εσωτερικός χώρος του λιμανιού όπου έχουμε υποδοχή κρουαζεροπλοίων. Βλέπουμε και μια ωραία θαλαμιγό υπέροχη, η οποία είναι πλοία που αράζουν εδώ όλο το χειμώνα. Ναι, αλλά εμένα μου είπαν όμως ότι τα λουλούδια και όλα αυτά τα παρτέρια εδώ πέρα τα κάνατε για να υποδεχτείτε τον πειρατή. Ψέματα μου είπανε. Καθόλου. Είδες. Όποιος έρχεται εδώ τον υποδεχόμαστε με λουλούδια. Δεν με νοιάζει άλλη για τον πειρατή. Αυτά είναι, μου είπαν για τον πειρατή. Είναι η βασική αρχή του δημάρχου μας. Λουλούδια, τραγούδια και ομορφιά. Μπράβο. Λοιπόν, πειρατή μου, έχω να σου πω ορισμένα πράγματα για την αρμονευτική εκστρατεία. Αν και είμαι σίγουρος ότι ξέρεις πολλά, θα μάθεις ακόμα περισσότερα. Για να ακούσω. Λοιπόν, από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, ξεκίνησε η αρμονευτική εκστρατεία πριν από χιλιάδες χρόνια. 50 άντρες λοιπόν με τον Ιάσονα επικεφαλής φτιάξανε το σκάφος αυτό, την Αργό, που την ξέρεις, που την βλέπεις και εδώ, και ξεκίνησαν την αποστολή τους για την Κολχίδα να φέρουν πίσω τον Χρυσόμολο Δέρας. Πόσο διήρκησε? Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα πήγε περίπου 10 χρόνια. Σου λέω ότι ο μύθος πια έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι μύθος αλλά πραγματικότητα, γιατί από κτερίσματα που βρήκαμε στον περιφερειακό τάφο εδώ στο Βόλο, στείλαμε τον χρυσό στο Λούβρο και αποδείχθηκε ότι έχει την ίδια χημική σύνδεση που έχει ο χρυσός αυτή τη στιγμή στην Κολχίδα. Τώρα τι υπάρχει εδώ στο Βόλο από αυτό το μύθο? Τώρα στο Βόλο κατορθώσαμε και πριν από σχεδόν 17 χρόνια φτιάξαμε ένα ακριβές αντίγραφο της Αργούς βασιζόμενο σε επιστημονικά δεδομένα, σε περιγραφές του Ομήρου, του Απολώνιου, του Ρόδου και του Ορφέα και σε κτερίσματα που έχουμε βρει απάνω σε αγγεία που φαίνεται πως ήταν η Αργό. Και εκτίθεται εδώ στην παραλία. Εκτίθεται στην παραλία. Όλο τον χρόνο? Όχι όλο τον χρόνο. Ένα διάστημα κάθε χρόνο την κλείνουμε μέσα στο λιμάνι και γίνεται μια σοβαρή συντήρηση. Γιατί το σκάφος είναι φτιαγμένο με τα ξύλα όπως περιγράφεται από τον Απολώνιο το Ρόδιο. Γι' αυτό και εγώ δεν την ενόχλησα, την άφησα στην ησυχία της να συντηρηθεί, αλλά θέλω κάτι σημαντικό από σένα. Πότε θα είναι έτοιμο το μουσείο και ποιο είναι το μέλλον της Αργούς? Ήδη ο Δήμος Βόλου, μετά από αγώνα, έχει κατορθώσει να αποκτήσει το κεφάλαιο που απαιτείται για να φτιάξουμε το μουσείο της Αργούς, το οποίο ο Σονούπο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται. Καλή τύχη. Καλές θάλασσες στους πειρατές μας, ειδικά σε σένα. Ευχαριστώ.
σου, πειρατή. Να σε ρωτήσω, καταφύγιο πειρατών εδώ. Τσίπουρα έχει. Μόνο ένα. 300 και βάλε. Κουστάρω. Στην πόλη των Αργοναυτών δεν χρειάζεται να φάω στο αμπάρι. Έχουν πειρατές καταφύγιο. Σου φάνηκε το καταφύγιο μας. Και έφαγα και ήπια γνήσιες πειρατικές γεύσεις. Πριν φύγεις, θα σου εκμυστηρευτώ ένα μικρό ρητό που λέγανε παλιά εδώ κοντά στις Νιές. Οι πειρατές από τις Νιές ήπιανε πάλι ρακές. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι την παλιά εποχή στο Τρίκερ και στις Νιές είχαμε πειρατές που μπαίνανε μέσα στις σπηλιές με τις βάρκες τους. Αυτοί με τους ντόπιους ανταλλάσσανε τσίπουρο, πυρακή, όταν μονής απόσταξης, με χρυσαφικά, με υφάσματα που παίρνανε από τα καράβια. Εγώ απόλαυσα τις δρακές, δεν περισσεύει τίποτα, τα λέμε. Την επόμενη φορά, δεν πειράζει. Στο επόμενο, μόλις ξαναπιάσω λιμάνι, έτσι. Βόλου. Βρίσκομαι στο πάρκο Ανάβρου, το οποίο βρίσκεται μπροστά από το νοσοκομείο του Βόλου και δίπλα ακριβώς πίσω μου, όπως βλέπετε, είναι ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος. Μέσα υπάρχουν οι περίφημες στιγουγραφίες του Γουναρόπουλου. Ελάτε να τις θαυμάσουμε. Πραγματικά, οι καστικά είναι υπέροχες και μοναδικές. Στη γειτονιά της Χιλιαδούς θα βρείτε το μοναδικό εντομολογικό μουσείο της Ελλάδος και ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά εντομολογικά μουσεία της Ευρώπης. Χαίρετε. Καλώς ήρθες, πειράτε, στο μουσείο μας. Καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Γιώργος Πετρούμπας, βρισκόμαστε στο εντομολογικό μουσείο Βόλου. Το μουσείο το έχει ιδρύσει ο πατέρας μου, ο Αθανάσης Πετρούμπας. Υπάρχει εδώ σε αυτόν τον χώρο από το 1987. Αυτή τη στιγμή στεγάζουμε πάνω από 100.000 έντομα από όλο τον κόσμο. Ο χώρος εδώ για το κοινό αριθμεί περίπου 25.000 κομμάτια. Και η πλειοψηφία των εντόμων που έχουμε είναι προσωπικές συλλήψεις του πατέρα μου, με ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο? Ακριβώς. Ο πατέρας μου ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και μάζεψε όλα αυτά εδώ τα έντομα για να τα δείχνουμε στον κόσμο του Βόλου και σε όλους τους επισκέπτες που έρχονται σε εμάς. Γιώργο, συγχαρητήρια. Καλά δείχνεις στον κόσμο, αλλά στον πειρατή θα δείξεις το top 5. Λοιπόν, από τα σημαντικότερα κομμάτια που έχουμε είναι αυτές εδώ οι πεταλούδες. Λέγονται Κριζιρίντια Μαδαγασκαριένσης, πετάνε μόνο στη Μαδαγασκάρη και έχουν ψηφιστεί ως οι ωραιότερες πεταλούδες του κόσμου. Επίσης, μεγάλη εντύπωση προκαλεί στον κόσμο οι υπέροχες αυτές μπλε πεταλούδες της οικογένειας Μόρφο από τη Νότια Αμερική. Το μπλε αυτό χρώμα που ειρηδίζει το χρησιμοποιούν αυτά τα έντομα ώστε να προσκαλέσουν το αρσενικό, το θηλυκό, μέσα στο μισοσκότωτο της ζούγκλας. Οι πεταλούδες αυτές που είδαμε τώρα λέγονται Thysania Agrippina, είναι από τη Νότια Αμερική και είναι οι μεγαλύτερες πεταλούδες του κόσμου. Μπορεί να φτάσουν σε άνοιγμα πτερήγων τα 40 εκατοστά. Αυτό? Εδώ, αυτή η πεταλούδα, τι σου θυμίζει τα σχέδια που έχει στις φτερούγες της? Από ό,τι είδα πίσω, μια κουκουβάγια. Ακριβώς. Τα σχέδια αυτά είναι σχέδια εκφοβισμού, ώστε να τρομάζει τους εχθρούς της και να μπορέσει να γλιτώσει.
Έλα, πειρατή, να σου δείξω και αυτό εδώ. Τι σου θυμίζει το σχέδιο στις φτερούγες αυτής της πεταλούδας? Μα είναι πασιφανές ότι μοιάζει με φίδι. Ακριβώς. Τα σχέδια αυτά χρησιμοποιούνται ως εξής. Η πεταλούδα κάθεται στο δέντρο της με κλειστές τις φτερούγες της. Όταν πλησιάσει ο εχθρός, τις ανοίγει, τις κουνάει και λιγάκι τη βλέπει ο εχθρός δύο φίδια. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Εμείς, άμα βλέπαμε δύο φίδια, θα καθόμασταν? Εδώ έχουμε τη συλλογή με τα σκαθάρια μας, όπου βλέπουμε το μεγαλύτερο σκαθάρι του κόσμου είναι ο Τιτάνος Γιγάντεος από την Νότια Αμερική, του λείπει το όνομά του, είναι ο Γιγάντιος Τιτάνας. Και εδώ έχουμε τα μεγαλύτερα είδη της Αφρικής, την οικογένεια Γολιάθ. Γιώργο, καλός ο Τιτάνιος, καλός ο Γολιάθ, αλλά εδώ θέλει ένα ολόκληρο 24ωρο ξενάγηση. Φίλοι μου, ήρθατε στο Βόλο, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε το μοναδικό εντομολογικό μουσείο της Ελλάδος. Σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μέσα σε μια έκταση 22 στρεμμάτων, στο παλιό εργοστάσιο πληθωρκεραμοποιίας των Αλεφών Τσαλαπάτα, λειτουργεί ο Πολυχώρος Πολιτισμού, όπου από το 2007 και έπειτα υπάρχει το Μουσείο Πληθωρκεραμοποιίας. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, Πειρατή. Καλώς ήρθες στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Είμαι ο Γιάννης Οκουτής, προϊστάμενος του Τμήματος Μουσείων του Δήμου Βόλου. Και άρα να σου δείξω το μοναδικό μέχρι στιγμής μουσείο στην Ελλάδα που μελετά τη σύγχρονη πόλη. Πραστικό φαινόμενο. Έχουμε ξεκινήσει την έκθεση Βόλος 10 συνιστορίες. 5 και 5 αναόροφο χαρακτηριστικά στοιχεία της σύγχρονης πόλης του Βόλου που αναπτύσσουμε. Ξεκινάμε ότι είναι μια καινούργια πόλη. Αυτό περιγράφει ο χώρος που βρισκόμαστε, με κάποια εκθέματα δωρεές συμπολιτών και κάποια βίντεο που τονίζουν ακριβώς τον χώρο και την ανάπτυξη της σύγχρονης πόλης του Βόλου από τα μέσα του προπροηγούμενου αιώνα, 1840-1845, έως τα τέλη του 20ου αιώνα. Πειρατή μου, στο δεύτερο όροφο συνεχίζει με το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, με πρώτη αναφορά στους σεισμούς του 1955, σημαντικό γεγονός για την πόλη, και η ανασυγκρότηση που ακολουθεί. Μουσείο Πόλης, παρακαλώ. Αργό μ' ακούς. Για τους παλιούς, η Πολυθρόνα Κουτσομπόλα.
Κύριε Γιάννη, εξαιρετική ξενάγηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, πειρατή μου, χάρηκα που φιλοξένησα το πειρατολόγιο στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Καλή αντάμωση. Καλή συνέχεια. Δεν ήρθα για να πάρω το τρένο της γραμμής για να επιστρέψω Θεσσαλονίκη. Ήρθα για να δω αυτόν τον εξαιρετικό σιδηροδρομικό σταθμό που χτίστηκε το 1884 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ντεκίρικο. Τώρα όμως θα φύγω να κατεβώ κάτω στη θάλασσα να βρω το πλήρωμά μου για να επιστρέψω εν πλώ στο Θερμαϊκό. Η αλμύρα της θάλασσας με ξυπνάει. Από ό,τι βλέπω το πλήρωμά μου είναι έτοιμο. Ξεκινάω για την επιστροφή. Από την πόλη των αργών αυτών, πάτησα στη βάση μου. Κάντε εγγραφή να δείτε όλους τους θησαυρούς. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, τα λέμε.